προτού φτάσουμε εκεί, θα ήθελα να κάνω μια γενική αναφορά. Θα πρέπει να κάνουμε, να πούμε ότι η φετινή καλοκαιρινή περίοδο πάει πια να κλείσει, γιατί ξεκίνησαν οι πρώτες βροχοπτώσεις. Ήταν μια ικανοποιητική, θα πω έτσι, χρονιά, με άριστη αποτελεσματικότητα. Και οφείλω να δώσω επένους, επαγγελματισμού, διαχείρισης κρίσεων, όποτε χρειάστηκε είχαμε άριστο συντονισμό από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, την πυροβεστική υπηρεσία της ΧΙΟΥ, που λειτουργήσε με άψογο και άριστο επαγγελματισμό, την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που και εκεί τουλάχιστον σε αυτά τα δύο χρόνια που είμαι εγώ στην πολιτική προστασία του Δήμου, καθημερινά όποτε χρειάστηκε, δεν τους πήρα τηλέφωνο. Με το πρώτο συμβάν παίρνουν τηλέφωνο να μας ρωτήσουν τι θέμε, πώς το θέμε, και δρούν άμεσα. Και θα πρέπει να τονίσω ότι είχαμε, όπως όλοι οι Χίος γνωρίζει, άμεσα τα αεροσκάφη για την κατάβαση των πισκαριών και την μεταφορά πεζοπόρων δρυμάτων στις φωτιές που είχαμε. Άρα υπάρχει από την πολιτεία μία μεγάλη ευαισθησία και μία μεγάλη αναδιάθρωση το πώς διαχειρίζεται τα προβλήματα της πολιτικής προστασίας, και δεν υπάρχει μόνο η Στερεά Ελλάδα και η Κεντρική Ελλάδα, μας βλέπουν ισότιμα και εμάς εδώ τους νησιώτες. Εδώ τώρα πάμε στους εθελοντές. Υπάρχει, θα έλεγα ότι είναι συγκινητική η παρουσία τους σε ό,τι χρειάζεται. Πρώτα θα πάνε οι εθελοντές και μετά σχεδόν θα πάνε οι υπηρεσίες, γιατί υπάρχουν βάρδιες των εθελοντών ακροβολισμένες καθημερινά σε όλη την επικράτεια του νησιού. Και θα πω ότι όταν ανάλαβα εγώ τα καθήκοντά μου στην πολιτική προστασία του Δήμου, η επιχορήγηση που ήταν στον προϋπολογισμό ήταν 20.000 και αποφασίσαμε μαζί με τον Δήμαρχο να την αυξήσουμε στις 50.000. Βλέποντας την ευαισθησία των ανθρώπων αυτών, δηλαδή, και έχει πολλαπλασιαστεί, θα έλεγα, η ευαισθησία αυτή, και έχουν πολλαπλασιαστεί και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον εθελοντισμό. Άρα έχουν ανάγκη από εξοπλισμούς, από στολές, από μάνικες, από οτιδήποτε χρειάζονται οι εθελοντικές ομάδες. Γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε να υπερδιπλασιάσουμε τη δαπάνη αυτή και να στηρίζουμε τη δράση. Και οφείλω να δώσω δημόσια συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους και πάνω απ' όλα στις οικογένειές τους για τη στήριξη που δείχνουν και την συμπαράσταση που δείχνουν στα άτομα που κάνουν βάρδιες. Στις επόμενες εμπλεκόμενες υπηρεσίες οφείλω να συνεχίσω και να πω ότι είναι η τεχνική υπηρεσία, η υπηρεσία της πρόνοιας, η υπηρεσία της καθαριότητας, και τα αποτελέσματα αυτά δεν έρχονται μόνο τους, έρχονται μέσα από τις δράσεις της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης που κάνουμε καθημερινά. Και αυτό κάνουμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Οπότε η επιχορήγηση για φέτος θα είναι 50.000 ευρώ στις εθελοντικές ομάδες. Μάλιστα. Και θα μοιραστεί, πώς θα γίνει η κατανομή? Αυτή η κατανομή γίνεται σε συνεργασία με την πυροσβεστική. Παίρνουμε τις ώρες που έχουν κάνει βάρδια όλες οι εμπλεκόμενες οι εθελοντικές ομάδες. Τον πίνακα, γιατί όταν ξεκινάει να κάνει μια βάρδια, να καταλάβει και το κοινό πώς γίνεται, παίρνουν, λέει, ένα ξεβάρδια, δύο ξεβάρδια. Δηλαδή, υπάρχει ο έλεγχος από την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και το εξοδολόγιο που φέρνουν τα τιμολόγια, τι έχουν αγοράσει, τι εξοπλισμό έχουν πάρει. Και μετά υπάρχουν κάποιες εθελοντικές ομάδες οι οποίες έχουν στόλο ο οποίος είναι παραχωρημένος από το Δήμο, και υπάρχουν και κάποιες εθελοντικές ομάδες οι οποίες έχουν ιδιόκτητο το στόλο. Και δηλαδή αυτός ο στόλος ο οποίος είναι του Δήμου, ο Δήμος πληρώνει τις ασφάλειες, ο Δήμος πληρώνει τα σέρβις, ο Δήμος πληρώνει τα χταίο. Αυτές οι εθελοντικές ομάδες όμως οι οποίες έχουν ιδιόκτητα αυτοκίνητα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κεντροσκοπικού χαρακτήρα, είναι μη κεντροσκοπικού χαρακτήρα, αλλά πρέπει να έχουν και μια στήριξη από εμάς. Και εμείς εκεί πάλι φροντίζουμε να βγάζουμε ένα πάγιο για κάθε τέτοιο όχημα των οχημάτων αυτών που είναι
για να μπορέσουν να έρθουν σε μια ισορροπία με, με τις εθελοντικές ομάδες, οι οποίες το σκαλύπτουμε εμείς τα έξοδα. Άρα βγαίνουν κάποιοι πίνακες οι οποίοι λέει για όχημα τόσα, για οτιδήποτε έξοδα έχουν γίνει βάσει των τιμολογίων, αυτά βέβαια πάνω στο λογιστήριο και τηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες.